Δύο ακόμη ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Νικολέτα Κρητικού και θα αρχίσουμε από τον τολμηρό Ισπανό που έγραψε ιστορία κάνοντας καγιάκ σε παγωμένους καταράκτες στον Αρκτικό κύκλο, Νικολέτα. Ο 32χρονος Καταλανός Ανιόλ Σέρα Σόλσες πραγματοποίησε πτώση με καγιάκ από ύψος 20 μέτρων σε καταράκτη στη Βόρεια Νορβηγία, καταγράφοντας παγκόσμιο ρεκόρ. Το εγχείρημά του, αν και επικίνδυνο, ήταν άκρος εντυπωσιακό, με τον ίδιο να ψηφά το πολικό κρύο που άγγιζε τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι ένα από τα προβλήματα σε αυτό που μόλις είδαμε. Πάμε τώρα να δούμε εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Έτνα, όπου παρόλα αυτά οι εκρήξεις συνεχίζονται. Η λάβα που εκλείεται από τον κρατήρα της Έτνας μετά από συνεχείς εκρήξεις και ξεχύνεται στις χιονισμένες πλαγιές είναι ένα θέαμα άκρος ασυνήθιστο. Οι εικόνες είναι από τον νοτιοανατολικό κρατήρα του ψηλότερου και πλέον ενεργού ηφαιστείου της Ευρώπης, του οποίου η δραστηριότητα έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως επί της παρούσης να ανησυχεί τους επιστήμονες. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικολέτα.